Οι έρευνες για υδρογονάνθρακες στην Ανατολική Μεσόγειο δημιουργούν νέα δεδομένα αλλά και ένταση στην ευρύτερη περιοχή, ενώ ο Ερντογάν κλιμακώνει τη ρητορική και όχι μόνον. Για τις εξελίξεις στα ελληνοτουρκικά μίλησαν στο ITV οι βουλευτές Σοφία Βούλτεψη και Γιώργος Κατρούγκαλος από τη Νέα Δημοκρατία και το ΣΥΡΙΖΑ αντίστοιχα. Κοιτάξτε, συνηθίζουμε να λέμε στην Ελλάδα ότι η Τουρκία εξάγει τα προβλήματά της προς τη δική μας πλευρά. Εγώ πίστευα πάντοτε ότι αυτό το οποίο κάνει η Τουρκία και το κάνει και με ιδιαίτερη έμφαση αυτόν τον καιρό ο Ερντογάν είναι ότι εισάγει προπαγάνδα. Δηλαδή η Τουρκία μεταφέρει ένα θέμα προς το εξωτερικό το οποίο δεν είναι αναγκαία να είναι το πρόβλημά της, μπορεί να είναι μια κατασκευή περί αυτοκρατορίας, περί του να κυριαρχήσει στον κόσμο, περί του ότι συμμετέχει στη Συρία, συμμετέχει στη Λιβύη κτλ. Όλα αυτά τα μεταφέρει σε μας και στην υπόλοιπη Ευρώπη και στον υπόλοιπο κόσμο και μετά με βάση αυτά τα οποία λέμε εμείς εισάγει προπαγάνδα. Δηλαδή λέει ανησύχησαν οι Έλληνες, είμαστε μεγάλοι, θα κάνουμε την Αγία Σοφιά τζαμί. Δηλαδή είναι μια προπαγανδιστική καθαρά τακτική. Μέχρι εκεί ή θα προχωρήσει? Γιατί ο ρόλος της Τουρκίας είναι αναβαθμισμένος και στη Λιβύη και στη Συρία σε αυτή τη φάση. Στη Λιβύη, κοιτάξτε, στη Συρία η Τουρκία είναι θήτης. Διαφώνησε από την πρώτη στιγμή με την προηγούμενη κυβέρνηση και τον κύριο Τσίπρα που όταν πήγε εκεί, γιατί έχει κάνει 4 επισκέψεις για να είμαστε σήμερα εδώ που είμαστε, όταν πήγε εκεί είπε ότι η Ελλάδα και η Τουρκία είναι θύματα της κατάστασης στη Συρία. Με συγχωρείτε, όχι. Η Ελλάδα δεν παίρνει ποτέ μέρος σε πολέμους επιθετικούς. Δεν είμαστε λοιπόν το ίδιο. Η Ελλάδα είναι θύμα και η Τουρκία είναι θήτης, διότι επιχειρεί στη Συρία και προκαλεί πρόσφυγες και έπρεπε από την αρχή, όπως το είχαμε κάνει εμείς το 2014, με διεθνή εκστρατεία, ότι όποιος συμμετέχει στον πόλεμο θα δέχεται και τις συνέπειες του πολέμου. Η Τουρκία λοιπόν είναι υποχρεωμένη, και αυτό άλλαξε ως δόγμα από το 2015 μέχρι το 2019, η Τουρκία λοιπόν είναι υποχρεωμένη τους πρόσφυγες, οποίους η ίδια προκαλεί με τις επεμβάσεις της, να τους φιλοξενεί. Δηλαδή είναι τρομερό αυτό. Μπαίνει μέσα, χτυπάει κόσμο, έρχεται ο κόσμος στο έδαφος της και μετά λέει φιλοξενώ πρόσφυγες αφού τους έχεις προκαλέσει. Λοιπόν, τώρα ως προς τη Λιβύη. Εγώ, κύριε συνάδελφε, δεν πιστεύω ότι μπορεί η Τουρκία, μπορεί κανείς, αλλά η Τουρκία στην προκειμένη περίπτωση, να κερδίσει από μια χώρα που είναι σε εμφύλιο. Έχω κάνει πολλά χρόνια εξωτερικό ρεπορτάζ. Δεν έχω δει κάποιον να κερδίζει μέσα στον εμφύλιο μιας άλλης χώρας. Βλέπω απλώς να προσπαθεί κάπως να εμφανιστεί, αλλά συνήθως ως ειρηνοποιός, όχι ως ταραχοποιός, και τελικά να μην κερδίζει πάλι τίποτα. Ο πόλεμος στη Λιβύη, ο εμφύλιος, όπως και ο πόλεμος στη Συρία, διαρκούν από το 2011. Ποιος κέρδισε αναμειγνιόμενος αυτούς τους πολέμους? Είναι σύραξη αδελφοκτόνος. Πώς θα γίνει αυτό? Ας υποθέσουμε λοιπόν ότι τι θα κάνει ο Σάρας. Ο Σάρας δεν έχει, μπορεί να έχει μια πρόσκαιρη επιτυχία στρατιωτική. Σήμερα είδα ότι ο Χάφταρ είπε ότι ανασυντάσσουμε τις δυνάμεις μας. Δεν το βλέπω δηλαδή πολύ εύκολο αυτό, ότι θα καταθέσει τα όπλα. Δεν τελειώνουν έτσι οι εμφύλοι. Δεν έχει το κοινοβούλιο μαζί του. Δηλαδή είναι μια κατάσταση στην οποία δεν μπορεί να ποντάρει ένας σοβαρός πολιτικός. Το κατανοώ. Εκτιμάτε όμως παρόλα αυτά ότι ο Ερντογάν θα μπει στη λογική. Καταρχάς να το ρωτήσω όσον αφορά τους μετανάστες και τους πρόσφυγες, που όπως είπατε ορθά παράγονται και έχει ευθύνη και η Τουρκία σε αυτό, στη Συρία. Θα ξαναπροσπαθήσει να εργαλειοποιήσει σε μεγάλο βαθμό μετανάστες και πρόσφυγες ο Ερντογάν? Το κάνει ήδη, είδαμε κάτι ακτεωρούς τις τελευταίες ώρες τουρκικές, να προωθούν κάποιες βάρκες με μετανάστες και πρόσφυγες στα ελληνικά νησιά. Όμως θα το κάνει σε μεγαλύτερη ένταση όπως το έκανε στον Εύρο, θα ξαναπροσπαθήσει? Και αυτό προπαγάνδα είναι, δηλαδή ήθελε να δείξει μέσα στην Τουρκία ότι μπορεί να βγάζει ακτεωρούς και να συνοδεύουν μετανάστες και πρόσφυγες. Δεν τους έδειξε όμως ότι δεν περάσανε, καταλάβατε. Δηλαδή εγώ σήμερα, από χτες ξεκίνησε αυτό και σήμερα
Έχουν καθαιρεθεί 3 βουλευτές στην εθνοστρέλευση της Τουρκίας και έχουν οδηγηθεί στη φυλακή. Δεν είναι απλά τα πράγματα. Έχω πει δε και έχω γράψει εδώ και πάρα πολύ καιρό ότι εμείς, παράλληλα με όσα κάνουμε βέβαια για να διασφαλίσουμε και την κυριαρχία μας και την αξιοπρέπειά μας και όλα, παράλληλα λοιπόν με όσα κάνουμε πρέπει να προετοιμαζόμαστε, ναι, για τη μετά Ερντογάν εποχή. Για πάμε εκεί τώρα. Καταρχάς, μπορεί να γίνει μια εκτίμηση πότε μπορεί να έχουμε τη μετά Ερντογάν εποχή με αυτή την οικονομία που έχουν οι γείτονες? Μπορεί να γίνει μια... Είναι, λοιπόν, το πρόβλημα το ένα είναι το οικονομικό. Το άλλο το πρόβλημα είναι το πολιτικό. Να. Μην ξεχνάμε ότι οι δύο πολύ στενοί συνεργάτες του, ο Νταβούτογλου και ο Μπαμπατζάν, ο ένας υπουργός εξωτερικών, ο άλλος αντιπρόεδρος κυβέρνησης και υπουργός οικονομικών, έχουν δημιουργήσει δικά τους κόμματα. Ο Ερντογάν προσπαθεί τώρα να περάσει μια νομοθεσία όπου δεν θα επιτρέπεται να λάβουν μέρος στις εκλογές κόμματα που έχουν διάρκεια ζωής λιγότερο από ένα χρόνο. Δηλαδή προσπαθεί να τους αποκλείσει. Mm-hmm. Αυτά λοιπόν τα οποία κάνει δεν είναι εύκολα πράγματα. Αν είδατε τις σκηνές μέσα στο κοινοβούλιο, mm-hmm, όταν συνελήφθησαν οι βουλευτές και οδηγήθηκαν στη φυλακή, ήταν έντονες στιγμές, mm-hmm, έτσι, η διαμαρτυρία των βουλευτών της αντιπολίτευσης. Άρα λοιπόν έχουμε δει τέτοιους τριγμούς στην Τουρκία και με πολύ κακή κατάληξη. Άρα λοιπόν το θέμα μας ποιο είναι τώρα? Αντιμετωπίζουμε, δεν υπάρχει κανένα θέμα, είμαστε απόλυτα έτοιμοι, το δείξαμε έτσι κι αλλιώς. Δεν υπάρχει περίπτωση να πατήσει ούτε σε ένα χιλιοστό γης ο κύριος Ερντογάν. Θα πρέπει να αντιδράσουμε και στρατιωτικά, αν παρόλα αυτά το κάνει. Μα ασφαλώς ότι όλα τα όπλα θα χρησιμοποιηθούν. Ξέρει ότι δεν μπορεί να κερδίσει. Mm-hmm. Και είναι πάρα πολύ άσχημο να ακούμε μέσα στην ίδια την Ελλάδα φωνές οι οποίες, ας πούμε, περίπου παρουσιάζουν ότι η χώρα δεν αντιδρά όπως πρέπει. Η χώρα αντιδρά όπως πρέπει. Δεν είμαστε χώρα η οποία προκαλούμε πολέμους. Mm-hmm. Προσπαθούμε λοιπόν για το καλύτερο, για να υπάρξει ηρεμία και να μπορέσει να διευθετηθούν όλα τα θέματα δια της ειρηνικής οδού, αλλά να μην έχει κανείς καμιά αμφιβολία ότι αν χρειαστεί θα γίνει αυτό που θα χρειαστεί. Η Τουρκία σε ό,τι αφορά τα διμερή έχει μια σταθερή αναθεωρητική πολιτική. Δεν βασίζει τα συμφέροντά της όπως εμείς στο διεθνές δίκαιο, αλλά στην προβολή της ισχύως της, και έχει αναδειχθεί, προσπαθεί και να αναδειχθεί το τελευταίο διάστημα, ειδικά επί της προεδρίας Ερντογάν, σε μια περιφερειακή δύναμη που διεκδικεί ρόλο στην τελική λύση τόσο στη Συρία όσο και στη Λιβύη, mm-hmm, ενώ ο πρόεδρος Ερντογάν θέλει να εμφανίζεται σαν ο πρωταθλητής του σουνιτικού κόσμου, πρόσφατα και σαν ο προστάτης της παλαιστινιακής υπόθεσης. Το ζήτημα λοιπόν δεν είναι τόσο τι κάνει η Τουρκία, γιατί αυτό εντάσσεται σε μια σταθερή στρατηγική, που είναι αλήθεια βέβαια ότι έχει το τελευταίο διάστημα μια κλιμακούμενη επιθετικότητα. Να. Που μόνο ο κυβερνητικός εκπρόσωπος δεν την είδε, λέγοντας ότι δεν βρισκόμαστε σε περίοδο ιδιαίτερης έντασης και οι απειλές είναι μόνο λεκτικές. Το ζήτημα λοιπόν είναι όμως εμείς πώς θα αντιδράσουμε. Γιατί μέχρι στιγμής τρέχουμε πίσω από τα γεγονότα. Περιμένουμε την επόμενη κίνηση της τουρκικής πλευράς για να αντιδράσουμε είτε με ένα αναγκαίο αλλά προφανώς ανεπαρκές διπλωματικό διάβημα, είτε με μια διπλωματία της ενημέρωσης που το μόνο που αναζητεί είναι μια δήλωση ηθικής υποστήριξης από τους συμμάχους μας. Αυτό είναι αντίθετο στην προσπάθεια που είχαμε εμείς ως κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ να αναπτύξει, να έχουμε μια ενεργητική διπλωματία που θα προωθεί συστηματικά και εκ των προτέρων, ανεξάρτητα από τις κινήσεις της άλλης πλευράς, τις δικές μας συμμαχίες. Δείτε για παράδειγμα όχι μόνο την περίπτωση της Συμφωνίας των Πρεσπών, που πέρα από το ελληνικό σταθεροποιητικό μήνυμα που έδωσε στα Βαλκάνια, ουσιαστικά πήρε από την αγκαλιά της Τουρκίας αυτή τη χώρα, δείτε κυρίως πρωτοβουλίες στην Ανατολική Μεσόγειο, όπου το μήνυμα ήταν, μέχρι και πέρσι, τέτοιο καιρό, ότι αν η Τουρκία δεν συμμορφωθεί με τις υποδείξεις, με τους κανόνες του διεθνούς δικαίου, θα μείνει έξω από την εξίσωση της ενέργειας στην Ανατολική Μεσόγειο. Τώρα η κατάσταση αυτή έχει αντιστραφεί. Δεν είναι απομονωμένη η Τουρκία. Συνομιλίως ίση προς ίσο με τη Ρωσία, mm-hmm, με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Μέχρι και στον ευρωτουρκικό διάλογο για το προσφυγικό συμμετέχει αυτή και είμαστε εμείς απότες. Άρα τι λέμε, για να μην απεραντολογώ, ότι πρέπει τις δικές μας κόκκινες γραμμές να τις κάνουμε κόκκινες γραμμές της Ευρώπης. Γιατί αυτή είναι η δύναμή μας, η συμμετοχή μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
να απειλήσουμε με αποφάσεις ευρωπαϊκές κυρώσεις σε βάρος Τουρκίας, αν επιχειρήσει να ξαναεργαλειοποιήσει το προσφυγικό ή έρθει στην υφαλοκρηπίδα μας. 24 οικόπεδα έχει αναγγείλει. Μάλιστα. Κύριε Κατρούγκαλε, να πάρουμε 2-3 πράγματα με τη σειρά. Είπατε, έχει προσπαθεί να αναβαθμίσει το ρόλο η Τουρκία. Μιλάει σαν ίσως προς ίσον με την Ρωσία και όχι μόνο. Και με τις Ηνωμένες Πολιτείες έχω την αίσθηση ότι κάποιες στιγμές ο Ερντογάν μιλάει σαν ίσως προς ίσον με τον Τραμπ. Πόσο αναβαθμισμένος είναι σε αυτή τη φάση ο ρόλος της Τουρκίας, τόσο στη Λιβύη όσο και στη Συρία και στην ευρύτερη περιοχή? Τα αντικειμενικά δεδομένα δείχνουν ότι η Τουρκία είχε ισχυροποιηθεί το διάστημα της προεδρίας Ερντογάν. Τριπλασίασε, για παράδειγμα, το καθάριστο εθνικό προϊόν της. Από την άλλη μεριά, ακολουθεί μια πολιτική επαφωτερίζουσα απέναντι και στους παραδοσιακούς συμμάχους της, όπως είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες, και προφανώς απέναντι στην Ευρώπη. Ακριβώς επειδή δεν έχει ιδιαίτερη προσήλωση στο σεβασμό του διεθνούς δικαίου. Από την άλλη μεριά όμως, απέναντι σε αυτά τα σχετικά δυσμενή για το διεθνές κύρος, γιατί το να έχεις επαφωτερούσα στάση δεν είναι ποτέ θετικό για το διπλωματικό σου κύρος, προσπαθεί να επωφεληθεί από το κενά που αφήνει η Δύση και ειδικά η Ευρωπαϊκή Ένωση σε παιδεία όπως είναι η Λιβύη και η Συρία. Να. Και το τελευταίο διάστημα αξιοποιεί και το κενό που έχουμε αφήσει εμείς από πλευράς ενεργητικής πολιτικής. Για παράδειγμα, δεν είναι προς όφελος της χώρας η εγκατάλειψη από την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας εργαλείων διπλωματικών, όπως η διάσκεψη των χωρών του Νότου, των 7 μεσογειακών χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που ήταν σημαντικό όπλο στο να προωθήσουμε τις θέσεις μας και στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για οικονομικά θέματα και απέναντι στα ευρύτερα εθνικά ζητήματα. Γι' αυτό σας λέω ότι έχει ζητήσει ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ να γίνει συνάντηση πολιτικών αρχηγών για να ξαναπεί πηξίδα η διπλωματία μας. Μην τρέχουμε απλώς πίσω από τις κινήσεις της άλλης πλευράς. Να εστιάσουμε για λίγο ακόμη στην Τουρκία και στα χαρακτηριστικά της. Έχει πραγματικό οικονομικό πρόβλημα αυτή τη στιγμή ο Ερντογάν, η Τουρκία? Ποιο είναι το μέγεθος του οικονομικού προβλήματος της Τουρκίας, γιατί πολλές φορές συζητάμε γι' αυτό? Ποιο είναι το πραγματικό μέγεθος? Έχουν ανακοπεί πρώτα-πρώτα οι σημαντικοί ρυθμοί ανάπτυξης των προηγούμενων ετών. Έτρεχε η οικονομία της με 6%. Τώρα είναι στα όρια της ύφεσης. Από την άλλη μεριά φαίνεται, μετά τη συμφωνία με το Κατάρ για ένα ιδιόμορφο swap μεταξύ των νομισμάτων της, να μην απειλείται αυτή τη στιγμή με άμεση κατάρρευση η λίρα, που είχε γνωρίσει το προηγούμενο διάστημα μια σαφή καθοδική πορεία προς τα κάτω. Άρα η απάντηση είναι ότι η οικονομία της αυτή την περίοδο δοκιμάζεται, είναι σε ιδιαίτερα εύθραστο σημείο και ακριβώς για αυτόν τον λόγο η απειλή οικονομικών κυρώσεων από την Ευρωπαϊκή Ένωση, που την ανέφερα προηγουμένως ως δικό μας διπλωματικό μέσο, θα μπορούσε πράγματι να μετρήσει, γιατί είναι ο πρώτος οικονομικός εταίρος της Τουρκίας η Ευρωπαϊκή Ένωση στο σύνολό της. Πάντως η Ευρωπαϊκή Ένωση, κύριε Κατρούγκαλε, δεν δείχνει, και μιλώ περισσότερο για τη Γερμανία που κυριαρχεί σε μεγάλο βαθμό στην Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν δείχνει διατεθειμένη για ουσιαστικές κυρώσεις στην Τουρκία, γιατί υπάρχουν τεράστια συμφέροντα γερμανικά που έχουν να κάνουν με την Τουρκία. Και τη διεθνή πολιτική, το ξέρετε καλύτερα και από μένα, την καθορίζουν τα συμφέροντα περισσότερο παρά το διεθνές δίκαιο, δυστυχώς. Δεν έχετε καθόλου άδικο σε αυτό που λέτε, τα μεγάλα οικονομικά συμφέροντα που έχουν πολλές κεντρικές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γι' αυτό και ήταν ιδιαίτερα δύσκολο να ληφθεί η απόφαση επί της αρχής για λήψη κυρώσεων κατά της Τουρκίας, που θυμίζω λήφθηκε τον Ιούνιο του 2019 στην τελευταία εκπροσώπηση εκ μέρους του Τσίπρα της χώρας μας. Από τη στιγμή όμως που πετύχαμε αυτή τη σημαντική τότε διπλωματική επιτυχία, παρά αυτές τις αντιρρήσεις σημαντικών χωρών να ληφθούν κυρώσεις, πρέπει τώρα να εξειδικευθούν και να αξιοποιήσουμε ένα όπλο που κερδίσαμε. Γιατί έτσι κινούμαστε, όχι μόνο όταν κάτι είναι εύκολο να το πετύχουμε, αλλά και όταν έχουμε πετύχει κάτι με ιδιαίτερη διπλωματική προσπάθεια.